Ζητείτε ή μου φαίνεται. Καλά, έτσι κάμε σου είστε στην εργασία σου εδώ μου. Έφυγα. Πού να πάει το άιτε. Τα χολείτε εις εμπρό μου. Πού να πάμε εμπρό μου. Όχι πού να πάμε. Πού να πάω. Εγώ θα πω κρίτη για εσύ να άνοιξε. Ρε. Έλα να πάω να δείξω το σκοτόπιστο το μελινάκι πάλε. Παρακαλώ. Έμπονε. Τι έλεγες, τον πατσακάω. Θα σου πω, αν είναι κορίτσια και ήρθα για φωτογράφηση, πέ τους ζεύρω σήμερα, αύριο θα το δούμε. Κάνουμε εδώ ένα από τις ιστορίες, ζαμί. Ας το από κάτω, ας το από κάτω, με τα πακέτα εκπληξητά. Σε πάνε χειροποίητο. Τώρα του τον εντυμολόγιο, πως είμαι στο ξάμπο του, το υποσημείωσες. Υποσημείωσε έμπο. Θα σας καθώσω στο δόξα πατρί. Το μάξαμε τώρα. Θα σας καθώσω στο δόξα πατρί. Τι να σημαίνει άραγε έμπρο μου. Έμπρο προφανώς είναι ένας άλυτος παράξενος ρήφος. Θα σας κολλήσω η ώρα κοπελιά. Γιατί ποιος δεν μπορούσε να μας το λύσει, ρε. Ο Μιχάλης ο Σεπάρνης. Είσαι εσύ που έφυγες στο Σεπάρνη έξω από την πόρτα μας. Εσύ είναι πουλάλι. Καλά, ρε. Γιατί έφυγες το πακέτο δα με το σηκώθηκε και έφυγες, ρε. Για να παρκάρω. Πού πήρες να παρκάρω, έτσι έκαμε σε ένα επεισόδιο να στραφεί, ρε. Στην Τζίλη. Χωχομπέ. Παρακαλώ. Ξέρετε ποιος είναι ο ίδιος. Άντε πάλι, ο Μιχάλης ο Σεπάρνης. Πάμε παρακάτω. Με θυμάστε. Θα έπρεπε. Θυμηθείτε πριν κάποια χρόνια. Εμπρομού, έλα ε. Μετά από ένα μπρόχειρο υπολογισμό που ετσάκα με τον μπακάλο δεύτερο μας έχουν πάει. Έντυνε βρίσκω την αρχή. Πιο παλιά ρε παιδιά. Εμπρομού, σκεφτείς εδώ που σκεφτούμε. Εμπρομού, τότε πάω. Ξυλώσαμε το και πουλήσαμε τα εξαρτήματα σε άλλα μωράκια. Μα τώρα σοβαρό μιλάτε. Όχι ρε μωράκι μου. Το δουλεύεις τον κομπέσο. Το συμπαθείς το σταυρό κατσάβιδο. Τι εννοείς. Λαφκιάζεις την κανένα του τάι. Δεν καταλάβω. Ούτε εγώ καταλάβω γιατί μας έγραψες. Έχουν πάρει ότι να μας καθόρισε το δόξα πατρί. Για να σας φορτσάσω. Ωρε με παιδί, το μάξαμε. Αντί ρε προκοπή και ρε Μαρία, θέλω το ποδηλατάκι μου τώρα. Κι εγώ θέλω το μελινάκι, έλα καπώ, το μελινάκι το γνωστό, το σκορδόψωμο, το σκορδόπιστο, άλλο μελινάκι. Ναι, αλλά το ποδηλατάκι μου ήταν μοναδικό. Ναι, ούλοι έτσι λαλού για ο κατσαρόν τους. Τέλος πάντων, γιατί μου το πιάσετε ρε παιδιά. Προφανώς οι τράμπες ήταν μες στον DNA μας, που η ενισημιού μας. Ακούρα δεις όμως ρε Μιχάκη μου. Επειδή σου πάντα καλό μωρό, συμπαθώ σε ακόμα αν έχεις πρόβλημα. Θα πάω και κάνω μες στην αποθήκη, μπορεί να είναι μέσα. Αν βρεθεί θα μου κάνεις μια τεράστια χάρη. Εντάξει. Μιχαλάκη,
Με τι ασχολείσαι γενικότερα στη ζωή σου? Α, ναι. Είμαι καλύψης, το γλυωρότερο σε βαρνινούλης της εταιρείας. Κάοκα σου. Τα φαινόμενα δηλαδή μερικές φορές απατού. Ναι, ναι, κανένας δεν πιστεύει ότι είμαι τόσο γλυωρός. Και Μερακλής, καταλάβω σας, Ιόνι. Ορίστε. Πάτω και καθίστε. Μπράβο, εμπρό μου. Επρόσφερες χαρά σε μια αγνή ψυχούλα. Μπορούμε να προσφέρουμε χαρά και σε άλλες ψυχούλες. Γεμάτη ταμπαρισμένα παιχνιδάκια η αποθήκη. Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευρώ. Τι εννοείς, Μάρια, ε? Εξήγα του, εμπρό. Πιτάδαμε τόσα χρόνια. Έκαναμε σου το σέρβις και βάλαμε σου μέσα στην αποθήκη. Γιατί είστε νοπιάς. Ενίκιο, συντήρηση, λάθιασμα την καδένα, ανταλλακτικά. Ε, είναι χίλια πιο πολλά χατήρικα. Δεν ξέρω, παιδιά. Εδώ πιάζω χίλια ευρώ. Αξίζει τα. Μπράβο. Μπράβο, ρε Μιχαλάκη. Πραγματικά να ξέρεις ότι έπραξες το όρθο. Χα, χέρι μπούγκα σου. Δεν τώρα πονέσαι ακριβώς χίλια. Έξω όντως γίνεται το πράγμα κάθε φορά.